Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία δίνει με εγκύκλειό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έως τώρα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από οφειλέτες για την υπαγωγή στη ρύθμιση ξεπερνούν τις 135.000, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που έχει ρυθμιστεί υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην εγκύκλειο τώρα διευκρινίζονται μεταξύ άλλων ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση, ποιες εξαιρούνται, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις η ρύθμιση χάνεται. Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις οδηγίες στο insider.gr. Οι ελληνικές τράπεζες, όσο επιβαρύνονται με κόκκινα δάνεια 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά ως προς το επιχειρηματικό τους μοντέλο και αυτό θέτει προσκόμματα στην βιώσιμη εξυγίανση του κλάδου, επισημαίνει η πηγή των δανειστών στο insider.gr. Ωστόσο, παρατηρούνται τα πρώτα βήματα διαφοροποίησης στην μάχη των 4 συστημικών τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια, εκτιμούν οι ίδιες πηγές. Το πρώτο βήμα έκανε η Eurobank, η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο την απορρόφηση της Γκριβάλια, και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε στις αρχές Ιουνίου την πώληση της διεύθυνσης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σουηδικό Fund Intrum. Ζήτημα κατάργησης των αποζημιώσεων στον ιδιωτικό τομέα θέτουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ως αντιστάθμισμα στη διάταξη του νέου νόμου που θεσπίζει την έννοια της αιτιολογημένης απόλυσης. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο από την Βουλή, θεσπίζεται το καθολικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μην λύεται εργασιακή του σχέση χωρίς βάσιμο λόγο. Η νέα διάταξη του νόμου ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους εργοδοτικούς φορείς, με τον ΣΕΒ να επισημαίνει πως το γεγονός αυτό δημιουργεί υπέρμετρα και αδικαιολόγητα κόστη στις επιχειρήσεις και αποτελεί αντικίνητρο στους εργοδότες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν νέες θέσεις εργασίας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει στις 843,34 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,47% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.